Πάμε λίγο στο κέντρο, στο κέντρο, λίγο από εδώ. Ακούστε με λίγο. Εκεί, ωραία. Πραγματικά είχαμε μεγάλη συμμετοχή, πάνω από 200 άτομα έχουν προσέλθει να εξεταστούν. Να αναφέρω ότι η δράση αυτή πραγματοποιείται από την Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Καρπενησίου σε συνεργασία με το Σύλλογο Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Ευρυτανίας. Είναι πολύ σημαντικό να γίνονται τέτοιες πρωτοβουλίες και δράσεις, γιατί η πρόληψη σαφέστατα είναι καλύτερη από την αντιμετώπιση ενός προβλήματος. Έχουν οι άνθρωποι τη δυνατότητα να ενημερωθούν και να αντιμετωπίσουν ζητήματα που πιθανόν να έχουν. Πολύ ενδιαφέρουσα η ενημερωτική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε. Καταξιωμένοι επιστήμονες από τον τόπο μας αναφέρθηκαν στο κομμάτι της οστεοπόρωσης, προσεγγίζοντας από την ιατρική πλευρά το κομμάτι της διατροφής, της ψυχολογίας αλλά και της άσκησης. Θα είναι κέρδος για όλους και κυρίως για την κοινωνία της Βρετανίας η λέξη οστεοπόρωση να μπει στο λεξιλόγιο και να συζητιέται, να ξέρουμε τι είναι, πώς προλαμβάνεται, τι προβλήματα μας δημιουργεί. Λέγοντας οστεοπόρωση εννοούμε το ότι τα κόκαλά μας φτωχαίνουν σε πυκνότητα, αυτό που λέμε οστική μάζα δηλαδή, αλλά και αλλάζει η μικροαρχιτεκτονική. Λόγια που δεν καταλαβαίνουμε αν δεν δούμε αυτό. Και κάτω, ο οστεοπορωτικός σπόνδυλος, που φαίνεται σαφώς ότι έχει λιγότερο κόκαλο και έχει κάτι μεγάλες τρύπες σαν Emmental. Αυτές είναι οι μικροαρχιτεκτονικοί που διαταράστηκαν. Η οστεοπόρωση είναι μια σιωπηλή ασθένεια, δεν πονάει συνήθως. Στα εξωτερικά ιατρία έρχονται και μου λένε πονάει το γόνατό μου, πονάει ο αγκώνας μου, μήπως έχω οστεοπόρωση. Εάν πονέσει η οστεοπόρωση, το μόνο που μπορεί να κάνει είναι ραχιαλγία, πονάει η ράχη και προς τη μέση. Αυτό δεν είναι πολύ έντονο και ο κόσμος το αγνοεί συνήθως. Λέει κουράστηκα. Αυτός είναι ο πόνος που κάνει. Το πρώτο σύμπτωμα δυστυχώς συχνά είναι ο σπασμένο κόκαλο, το κάταγμα. Είναι μεν η οστεοπόρωση μια φυσιολογική διαδικασία που συμβαίνει όταν γερνάμε, όπως το δέρμα μας ρητηδιάζει, όπως το μυϊκό μας σύστημα τροφή, έτσι και τα κόκαλα έχουν λιγότερη μάζα, έχουν λιγότερη δύναμη. Όμως επιταχύνεται και χειροτερεύει από πάρα πολλούς λόγους. Για παράδειγμα, η πρόωρη εμμηνόπαυση στις γυναίκες. Ή οι γυναίκες που έχουν διαταραχές της περίοδου, έτσι κι αλλιώς όλη τους τη ζωή. Αλλά και γυναίκες και άντρες μπορεί να κινδυνεύουν από οστεοπόρωση όταν έχουμε τον ιδιοσυστασιακό τύπο, από τη γέννησή μας δηλαδή, που είμαστε αδύνατοι. Όχι αδύνατοι στα κιλά, αλλά με σκελετό αδύνατο. Βεβαίως έχουμε και παθήσεις συστηματικές, όπως είναι η νόση του θυροειδούς, ο ζαχαρώδης διαβήτης, η ρευματοειδή αρθρίτιδα και άλλες πολλές που σε γυναίκες και άντρες έχουν σαν αποτέλεσμα να επιταχύνεται η διαδικασία αυτή. Στους άντρες ένας σημαντικός λόγος της οστεοπόρωσης είναι ο καρκίνος του προστάτη, αλλά και άλλες διαταραχές ορμονικές όπως της υπόφυσης. Και ας μην ξεχνάμε και ουσίες φαρμακευτικές ή όχι καθημερινής χρήσης, για παράδειγμα το κάπνισμα, ο καφές, όχι ένα καφεδάκι που θα πιούν την ημέρα, αλλά κάποιοι που πίνουν 3-4 καφέδες την ημέρα. Και η κατάχρηση του αλκοόλ, καθιστική ζωή, η οποία συνδέεται με πλήθος παθήσεων, όπως οι προηγούμενες που αναφέραμε, για παράδειγμα, σαχαρώδης διαβήτης και η οστεοπόρος φυσικά. Και τέλος, φάρμακα που όλοι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, η πιο γνωστή είναι η κορτιζόνη και είναι και μία από τις κύριες αιτίες οστεοπόρωσης, όχι μόνο σε άντρες, αλλά και σε νέους άντρες και γυναίκες. Η διατροφή και η υγεία των οστών και των αρθρώσεων συνδέονται στενά. Μια υγιεινή διατροφή μπορεί να σας βοηθήσει τόσο στην πρόληψη όσο και στην αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης, καθώς και στις μυοσκελετικές διαταραχές, βοηθώντας τη διατήρηση της οστικής πυκνότητας. Ποια είναι η σχέση του σωματικού βάρους με την οστεοπόρωση? Κλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι το πολύ χαμηλό σωματικό βάρος συνδέεται άμεσα με τη χαμηλή οστική πυκνότητα των οστών και την αυξημένη επιδεικτικότητα σε κατάγματα. Είναι σημαντικό λοιπόν να διατηρούμε ένα φυσιολογικό σωματικό βάρος και βέβαια σε καμία περίπτωση δεν ενδείκνεται η παχυσαρκία ή η απότομη αύξηση του βάρους ώστε ως μέσο πρόληψης της οστεοπόρωσης και διατήρησης της οστικής πυκνότητας. Η οστεοπόρωση λοιπόν χαρακτηρίζεται κυρίως ως νόσος των ηλικιωμένων, βέβαια μπορεί να προσβάλλει και νεότερες ηλικίες. Το 80% των ανθρώπων με οστεοπόρωση είναι γυναίκες και μόνο το 20% άντρες.
Καλό λοιπόν θα ήταν να ελέγχονται οι γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση και οι άνδρες μετά τα 70 έτη, καθώς και στις περιπτώσεις που ανέφερε πριν ο κύριος Ρίζος. Υπάρχουν λοιπόν διάφοροι τύποι παραγόντων κινδύνου, σταθεροί και τροποποιήσιμοι, παράγοντες κινδύνου οστεοπόρωσης. Στους σταθερούς παράγοντες κινδύνου ανήκουν η ηλικία, καθώς όσο μεγαλώνουμε μειώνεται η οστική πυκνότητα. Το φύλλο, οι γυναίκες και ιδιαίτερα οι γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση είναι πιο ευαίσθητες στην απώλεια οστικής πυκνότητας σε σχέση με τους άνδρες, και αυτό γιατί το σώμα τους παράγει λιγότερα ιστρογόνα μετά την εμμηνόπαυση. Η εμμηνόπαυση, όπως είπαμε, και το οικογενειακό ιστορικό κληρονομικότητα. Τώρα, στους τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου ανήκουν το αλκοόλ, το κάπνισμα, το χαμηλό σωματικό βάρος, η φτωχή διατροφή, η ανεπάρκεια βιταμίνης D και ο καθιστικός τρόπος ζωής. Τι σημαίνει λοιπόν ευτυχία? Η ευτυχία λοιπόν το μυστικό της δεν βρίσκεται στο να αναζητούμε περισσότερα, αλλά στο να απολαμβάνουμε τα λιγότερα. Η ευτυχία λοιπόν δεν σχετίζεται με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, αλλά το πώς επιλέγουμε εμείς να τα αντιμετωπίσουμε και να τα διαχειριστούμε. Κάποιες φορές λοιπόν η ευτυχία είναι ένα συνέστημα, αλλά κάποιες άλλες φορές απλώς μία απόφαση. Όπως είχε αναφέρει και ο Πυθαγόρας, μην ψάχνεις την ευτυχία, είναι πάντα μέσα σου. Η ευτυχία λοιπόν δεν είναι μία, δεν είναι κάποιος κανόνας, είναι στιγμές που σαν κομμάτια από ένα καλοσχηματισμένο παζλ, σιγά σιγά σε βάθος χρόνου ολοκληρώνεται. Η άσκηση λοιπόν, ένα καλό γεύμα, ο υγιεινός τρόπος ζωής, συντροφιά φίλων και απλές καθημερινές βόλτες με τον σύντροφό σας είναι στιγμές ευτυχίας που προσθέτουν το δικό του στίγμα στην τελική εικόνα. Ποιοι παράγοντες λοιπόν μπορούν να συμβάλλουν στην ευτυχία? Αρχικά η αυτοεκτίμηση είναι ένας βασικός παράγοντας, καθώς είναι σημαντικό να νιώθουμε όμορφα συναισθηματικά, να αποδεχόμαστε τον εαυτό μας, να νιώθουμε άνετα με το σώμα μας, να υπερασπιζόμαστε την προσωπικότητά μας, να νιώθουμε ωραία με τη δουλειά μας, να έχουμε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας και να μην υπερεκτιμάμε την αρνητική κριτική. Ο ρόλος της άσκησης είναι διτός, δηλαδή πρόληψη και παρέμβαση. Όσον αφορά την πρόληψη, η άσκηση αποτελεί πρόληψη γιατί αυξάνει την οστική πυκνότητα μέχρι και κατά τη διάρκεια της εφηβείας, έχοντας ως στόχο την απόκτηση μέγιστης οστικής μάζας έως και την ηλικία των 30 ετών, τόσο σε γυναίκες όσο και σε άνδρες, με αποτέλεσμα μεγαλύτερα επίπεδα οστικής πυκνότητας στην ενήλικη ζωή. Επίσης, η άσκηση συνεισφέρει και στην παρέμβαση στην οστεοπόρωση, γιατί διατηρεί την οστική μάζα, μειώνει την απώλεια οστικής πυκνότητας κατά την εμμηνόπαυση. Για παράδειγμα, αν θέλουμε να αυξήσουμε την οστική μάζα στο ισχύο και στο μοιραίο, είναι απαραίτητο ένα πλάνο άσκησης που θα φορτίζει τα συγκεκριμένα μέρη. Ο ασθενής βρίσκεται σε καθιστή θέση, με ίσια την πλάτη και πιέζει με τα χέρια τα στηρίγματα της καρέκλας για να σηκωθεί ψηλά. Και πάμε να κάνουμε επαναλήψεις προς τα εμπρός.